Εκτοξεύθηκαν τα κέρδη της ελληνικής τράπεζας. Μετά την απορρόφηση του συνεργατισμού, η ελληνική τράπεζα κατέγραψε κέρδη που ξεπερνούν τα 295 εκατομμύρια για τους πρώτους 9 μήνες του 2018, εναντί ζημιών 17,8 εκατομμυρίων που είχε καταγράψει το 2017. Όσον αφορά τώρα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποτελούσε προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το συνεργατισμό και υπολογίζεται να είναι ύψος 150 εκατομμυρίων, έχει μετατεθεί από το Δεκέμβριο του 2018 στο Μάρτιο του 2019. Ως εκ τούτου, ανακοινώθηκε ότι συμφωνήθηκε με τις Poppy Sarl και M-Alpha Holding Limited, όπως παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία των συμφωνιών εγγραφής, ενώ η συμφωνία με τη Δήμητρα Επενδυτική παραμένει κανονικά σε ισχύ. Η απόκτηση στοιχείων της πρώην συνεργατικής ενδυναμώνει το επιχειρηματικό μας μοντέλο και οδηγεί την τράπεζα σε σταθερή και υγιή κερδοφορία. Αυτό μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στους πελάτες μας και να συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης που θέλουμε να τους προσφέρουμε. Η συμφωνία με το συνεργατισμό είχε θετική επίδραση και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής, καθώς μειώθηκαν από 53% το 2017 σε 31% το 2018.